Λοιπόν, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε, είχαμε μια ενημέρωση πριν λίγη ώρα ότι βρέθηκε ο δάσκαλος και έρχεται από τη Δευτέρα, θα είναι στο σχολείο μας. Συγκεκριμένα, από ό,τι ξέρουμε, είναι μια δασκάλα που έρχεται από τη Σαντορίνη και ζει σε άδεια να παρουσιαστεί Δευτέρα πρωί στο σχολείο μας. Οπότε έτσι λήγουν όλες οι κινητοποιήσεις και όλα τα θέματα που είχαμε. Με αυτή την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν σε αυτό να λύσει την επίλυση αυτού του προβλήματος. Την κυρία Πελαγία Πετράκη, τον κύριο Αντωνιδάκη που έχουμε ξαναπεί, τους δικηγόρους που μας συμπαραστατήκανε και με τις οδηγίες τους είχαμε κινητοποιήσεις οι οποίες δεν ήταν παράνομες, τους γονείς που ήταν όλοι μαζί και με μια ομοψυχία συμπαραστατήκανε στο πρόβλημα των άλλων γονέων, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να αγγίζει σήμερα την Ε2, αλλά μετά από λίγο καιρό αγγίζει και μια άλλη τάξη. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει άμεσος αναπληρωτής σε περίπτωση μιας ασθένειας ή ένα κενό δασκάλου και να κυνηγάμε τόσες εβδομάδες τα ευνόητα. Πιστεύω αυτό το πράγμα να έχει τηρηθεί και σαν μπούσουλα σε άλλα σχολεία, οπότε αν τύχει κάτι παρόμοιο να υπάρχει στην εφεδρεία κάποιος δάσκαλος να ανταποκριθεί άμεσα να καλύψει το κενό. Αυτό έχω να πω. Ευχαριστώ τους πάντες. Ευχαριστώ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Σιτίας που αυτή τη στιγμή ήταν στο πλευρό μας, αναδείξαν το πρόβλημα. Από Σιτιακό το κάναμε Πανκρίτιο και με τις πληροφορίες που έχουμε έχει παίξει και στο Πανελλήνιο. Ευχαριστώ τους πάντες που συνέδρια σε λύση αυτού του προβλήματος.